Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως σας υποσχεθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, θα συνεχίσουμε το αφιέρωμα στη μεγάλη καλλιτέχνηδα, στη μεγάλη σοπράνο, στην αξεπέραστη σοπράνο σε ερμηνεία, φωνή, προσωπικότητα, στη μεγάλη Μαρία Κάλλας. Καλησπέρα και από μένα και σήμερα. Ελπίζουμε να σας κρατήσουμε μία ακόμα ευχάριστη συντροφιά. Δυστυχώς, την προηγούμενη Τρίτη δεν μπορέσαμε να είμαστε μαζί σας. Και αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε λίγο πιο δραστήρια την σημερινή μας εκπομπή. Ας συνεχίσουμε με την ζωή της Μαρία Κάλλας. Ελπίζω να μας πάρει ώρα μόνο, γιατί είναι τόσο μεγάλη η ζωή της. Τόσο μεγάλη και τόσο έχει μυστήριο, γοητεία, περιπέτεια, έρωτα, προδοσία. Ακριβώς όπως οι όπερες στην οποία υπήρξε ηρωίδα, Ευαγγελία. Ναι, θα συμφωνήσω. Η Κάλλας λοιπόν, μια μεγάλη, μια ξεπέραστη δυνατοτήτων φωνή, παρόλο που στις περιοχές της, στα περάσματά της, όπως λέμε, ήταν εμφανή τα περάσματα της φωνής της. Παρόλα αυτά, με τη δυνατή προσωπικότητά της, έντισε αυτό το μεγάλο μειονέκτημα σε μεγάλο πλεονέκτημα. Ας συνεχίσουμε για την πορεία της Κάλλας, για το έργο της, για τις όπερες στην οποία έλαβε μέρος, και θα μιλήσουμε αργότερα για αυτό το, για αυτή τη διαφορετικότητα της φωνής της. Οι ωραιότερες εμφανίσεις λοιπόν γίνονται ακριβώς τη στιγμή που αρχίσουν να εμφανίζονται τα πρώτα σύννεφα. Από το 1954 ως το 1958, σαν ένας αγώνας υποταγής της ίδιας της φύσης. Αναφέρομαι λοιπόν το ρεσιτάλ που έδωσε η Κάλλας το 1957 στο Ηρώδιο, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών. Είναι γνωστό πως αισθάνεται ένας καλλιτέχνης επιτυχημένος στο εξωτερικό όταν ξαναγυρίζει στη γενέτειρά του. Η αγωνία της Κάλλας και το άγχος της ήταν αυτή τη φορά διπλό. Στο βαθμό που είχε δημιουργηθεί ιδιαίτερα εχθρικό κλίμα στον τύπο λόγω της αμοιβής της. Η Κάλλας όμως, για άλλη μια φορά, θριάμβευσε σε ένα πρόγραμμα ακροβατισμών που δικαίωσε για άλλη μια φορά τη μεγάλη της φήμη. Υπάρχουν στοιχεία στην Κάλλας που έχουν παρεξηγηθεί, όπως ας πούμε το απότομο του χαρακτήρα της ή οι βίαιες σχέσεις που είχε με τους παρτενέρ της. Είναι όμως λογικό για αυτή τη μεγάλη ιέρεια της όπερας να υπάρχουν απαιτήσεις από τους συναδέλφους, αφού η ίδια έδινε όλο το στον εαυτό στην τέχνη. Προφανώς οι συνάδελφοί της δεν ήταν πάντοτε διατεθειμένοι να δίνονται ολοκληρωτικά όπως αυτή. Γι' αυτό εύκολα, αλλά ίσως και ψυχολόγητα, την αποκάλεσαν τίγρη της όπερας. Ποιος μπορεί όμως να ελέγξει την ανοησία ορισμένων δημοσιογράφων? Ακούτε το «Una voce poco fa», την περίφημη άρια από τον Κουρέα της Σεβίλης, με τη Μαρία Κάλλας, από τη Μαρία Κάλλας. Thank you.
giurai, la vincerò. Sì, I'm
Το καλοκαίρι του 1957, στη δεξίωση που διοργάνωσε προς τιμήν της στη Βενετία η δημοσιογράφος και φίλη της, Έλσα Μάξουελ, η Κάλλας γνωρίζει το μεγάλο εφοπλιστή, Αριστοτέλη Ωνάση. Από την πρώτη στιγμή δείχνει κολακευμένη από το ενδιαφέρον του. Μετά το 1957, τα ελαττώματα της φωνής της Κάλλας γίνονται ακόμα πιο έντονα. Έτσι οι ηρωίδες που ενσάρκωνε αρχίζουν σιγά σιγά να την εγκαταλείπουν. Πρώτα η Βιολέτα, μετά η Λουτσία. Τον Ιανουάριο του 1958 η Κάλλας επρόκειτο να εγκαινιάσει την νέα χρονιά στο θέατρο της Ρώμης με την Όρμα. Μια κόποση όμως στην Άρια Κασταντίβα, την άρια της εισόδου δηλαδή της ηρωίδας, προκάλεσε δυσμενή σχόλια και αποδοκιμασίες από το ακροατήριο. Η Κάλλας εγκατέλειψε την παράσταση και το θέατρο αμέσως μετά την πρώτη σκηνή. Η αποχώρηση αυτή υπήρξε καθοριστική για την καλλιτέχνηδα, μια και στην αίθουσα του θεάτρου παρευρίσκονταν ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας. Πλέον οι Ιταλοί άρχισαν να την αντιμετωπίζουν εχθρικά, ενώ ο διευθυντής της Κάλλας διέκοψε το συμβόλαιό της. Μετά την παράσταση του Πειρατή, της όπερας Πειρατή του Μπελίνη, το Μάιο του 1958. Πες μας, Ευαγγελία. Πριν ακούσουμε αυτή την υπέροχη άρια του Πειρατή από του Μπελίνη, το Μάιο του 1958, νομίζω ότι θα ήταν καλό να ακούσουμε έτσι μια πάρα πολύ ωραία άρια, όπως το Parla mi d'amore, όταν γνώρισε τον Ωνάση και τον ερωτεύτηκε. Ναι. Από τον Λουτσιάνο Παβαρότη. Ναι. Άλλωστε θα το ήθελε και η Κάλλας, γιατί όταν γνώρισε τον μεγάλο Ωνάση, μόνο κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να ακούσει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Parla mi d'amore από τον Λουτσιάνο Παβαρότη. Come sei bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà. Oggi ti sono vicino perché sospirar non pensare. Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu. Occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Gli occhi tuoi belli brillano.
παράλληλα λοιπόν με τον υπέροχο Λουτσιάνο Παβαρότη, ας πούμε ότι το Νοέμβριο του 1958 η Μαρία Κάλλας συναντά το μηνωτή της και τον Τσαρούχη για μια νέα παραγωγή της Μύδιας του Κερουμπίνη στο Ντάλλας. Η ίδια παράσταση μεταφέρεται το 1959 στο Λονδίνο και τη χρονιά αυτή εγκαταλείπει το Μενεγκίνη για να ζήσει με τον Ωνάση. Νομίζω ένα μεγάλο βήμα για την Μαρία Κάλλας αυτό. Στην προσωπική της ζωή. Ναι. Η σχέση τους απασχόλησε φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο, ιδιαίτερα τον τύπο, και πολλοί αναρωτήθηκαν για τη συγγένεια που οι δύο αυτές προσωπικότητες δεν μπορούσαν να έχουν. Ας μην ξεχνάμε πως η Κάλλας, αν και επιτυχημένη, θεοποιημένη ίσως διβίνα καλλιτέχνης, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από την τρέχουσα γυναικεία ιδεολογία, σύμφωνα με την οποία δεν θα έβρισκε την ολοκλήρωση της φύσης της παρά μόνο δίπλα στο δυναμικό και επιτυχημένο άντρα, που θα κάλυπτε την ανασφάλεια και το ανικανοποίητο του χαρακτήρα της. Ο θρύλος τώρα Ωνάσης ανταποκρινόταν ακριβώς στο επίπεδο που η Κάλλας είχε τοποθετήσει το αντρικό της πρότυπο. Πολλοί είπαν βέβαια πως η σχέση της με τον εφοπλιστή κατέστρεψε τη φωνή της. Όμως δεν είναι αλήθεια. Η Κάλλας στην εποχή εκείνη είχε ήδη κάποια φωνητικά προβλήματα. Πριν όμως μιλήσουμε για τη ζωή της δίπλα στον Ωνάση για λίγο ακόμα, ας ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι, μια υπέροχη άρια της Μαρίας Κάλλας, Νόρμα, Κάστα Ντίβα του Μπελίνη, το 1954. Thank you.
Ίσως βέβαια η ζωή που έζησε δίπλα στον Ωνάση να επέσπευσε το τέλος. Ίσως πάλι, δεν είναι απόλυτα σίγουρο αυτό. Αλλά αυτό δεν φαίνεται να την απασχολούσε τότε. Οι εμφανίσεις της στη σκηνή από το 1960 ως το 1964 είναι σπάνιες. Το 1960 ανοίγει για τελευταία φορά τη σεζόν στη Σκάλα με τον Πολιούτο και την ίδια χρονιά ερμηνεύει την Όρμα στην Επίδαυρο. Την επόμενη χρονιά τραγουδά στο αρχαίο θέατρο Τιμίδια για να ανανεώσει την επιτυχία της στο ίδιο έργο και στην ίδια παραγωγή, Μινωτής δηλαδή Τσαρούχης. Στη Σκάλα, τη σεζόν μεγάλα ονόματα. Ιερά τέρατα του ελληνικού καλλιτεχνικού γίγνεσθε, Ευαγγελία, Μινωτής και Τσαρούχης. Τα οποία ήταν μαζί της στην πορεία της ζωής της. Τη σεζόν του 1961-62 και εδώ τελειώνει έτσι οριστικά η ιταλική της καριέρα όταν έκλεισε με την τελευταία χρονιά στη Σκάλα του Μιλάνου. Η ιταλική της καριέρα, ξαναλέμε. Η καριέρα στην Ιταλία δηλαδή, στη Σκάλα, γιατί η καριέρα συνεχίζεται, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Ας ακούσουμε και λίγο ακόμα την άρια ή να συνεχίσουμε. Το 1964 η Κάλλας αποφασίζει να εμφανιστεί ξανά στο θέατρο ζητώντας και πάλι επαφή με το κοινό της. Τραγουδά την Τόσκα στο Λονδίνο και την αγαπημένη της Νόρμα στο Παρίσι. Και δύο παραγωγές σε σκηνοθεσία ενός απίστευτου σκηνοθέτη. Έχω δει έργα του, του Τζέφι Ρέλι. Τρομερός σκηνοθέτης. Οι παραστάσεις όμως αυτές είναι ήδη μετά το τέλος και ο υπεράνθρωπος αγώνας με τον ίδιο του τον εαυτό θα κρατήσει μια χρονιά έως το 1965. Είναι συγκλονιστική η εκφραστική της ικανότητα που έχει φτάσει σε ύψιστα επίπεδα, όμως οι δυνάμεις της την εγκαταλείπουν. Και έτσι το 1965 η Κάλλας εγκαταλείπει τη σκηνή. Μεγάλη της καλλιτεχνική μοναξιά, αλλά πάντα με κάποια ελπίδα πανεμφάνισης.
Η Κάλλας τώρα γίνεται η κοσμική κυρία των δεξιώσεων, της μόδας, των χοροϊσπυρίδων, αλλά η απόσταση είναι πλέον μεγάλη από τις ηρωίδες της, τη Μίδια, την Όρμα, τη Βιολέτα. Το 1968 ο Νάσης την εγκαταλείπει για να παντρευτεί τη Χείρα Τζον Κένεντι. Το 1969 δέχεται να υποδηθεί τη Μίδια στην ομώνυμη ταινία του Πιέρ Πάολο Ποζολίνη. Η ταινία, παρόλο στις ελπίδες της καλλιτέχνηδος, δεν είχε επιτυχία, γεγονός που την απογοήτευσε. Η Κάλλας δεν θα ξαναεμφανιστεί στον κινηματογράφο. Να βάλω. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Κάλλας στο Νέμιτζι Σεν Σακόρ. Όμως η Κάλλας αισθάνθηκε δυνατή έπειτα από αυτό το εγχείρημα της κινηματογραφικής, ας πούμε, πώς θα το πω τώρα, του κινηματογραφικού αυτού πειράματος, εγχειρήματος, και άρχισε να συζητά πιθανές εμφανίσεις της στη σκηνή του Ντάλλας, στο Παρίσι και αλλού. Πάντα στους ίδιους ρόλους, βεβαίως, Νόρμα, Μίδια, Βιολέτα. Μιλούν ακόμη και για επιστροφή στην Ιταλία με τη στέψη της Ποπέας του Μοντεβέρντι. Όλα όμως, δυστυχώς, έμειναν προθέσεις και φήμες. Ηχογραφή μόνο, στο Παρίσι μερικές άριες από τις όπερες του Βέρντι, που αμέσως μετά το θάνατό της κυκλοφόρησαν σε δίσκους. Την ίδια εποχή,
συζητείτε ακόμη μια παραγωγή της Τραβιάτα με τον Βισκόντι στο Παρίσι. Αλλά και αυτό το σχέδιο δυστυχώς ναυάγησε. Για την Κάλλας αρχίζει μια νέα περίοδος σιωπής, που διακόπτεται ευτυχώς, όταν το 1971 της προτείνουν να διδάξει στη μουσική σχολή Juilliard στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης. Εξιδίας πείρας. Θεωρώ ότι ήταν κάκι στη δασκάλα, Ευαγγελία. Ήταν πολύ νευρική και ήρων με τους μαθητές, θα μπορούσα να πω. Έχω ακούσει αυτά τα μαθήματα, ενώ βεβαίως ήταν μια γυναίκα που ήξερε πάρα πολύ καλά τη μουσική, πάρα πολύ καλά την τεχνική. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι ένας μεγάλος καλλιτέχνης ή ένας μεγάλος τραγουδιστής μπορεί να είναι και δάσκαλος. Η δασκαλία είναι κάτι άλλο. Ναι, νομίζω ότι έχεις δίκιο. Άλλωστε νομίζω ότι η Μαρία Κάλλας η ίδια πάλεψε με τον εαυτό της για να βρει τι ακριβώς συμβαίνει με τη φωνή της. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι και η ίδια η Μαρία Κάλλας είχε πάρα πολλά τεχνικά προβλήματα η ίδια. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό που επέμενα στους μαθητές ήταν και πολύ σωστό, να είναι πιστοί στην παρτιτούρα και να μην κάνουν δικές τους δεξιοτεχνικές ευχέρειες, ας πούμε, για να αποδείξουν ότι έχουν φωνή ή να αποδείξουν την γάμα των δυνατοτήτων τους. Όχι πάντα με ένα ιδιαίτερα ευγενικό τρόπο. Όσο λοιπόν και αν τα μαθήματα αυτά είχαν ενδιαφέρον για την Κάλλας, φαίνεται ότι ούτε και αυτά την ενθουσίασαν, διότι πάντα είχε κρυφή ελπίδα επανόδου στη σκηνή. Νομίζω λογικό. Έτσι το 1972 σταματάει να διδάσκει. Την ίδια χρονιά βρίσκει τον Τι Στέφανο, παρτενέρ της παλιών ημερών, που κι αυτός αντιμετωπίζει προβλήματα στην καριέρα του. Οι δύο καλλιτέχνες αποφασίζουν να ηχογραφήσουν ένα δίσκο με ντουέτα. Και πράγματι, από τον Νοέμβριο έως το Δεκέμβριο του 1972 βρίσκονται στο στούντιο και τραγουδούν αποσπάσματα από τις όπερες «Κάρμεν» του Μπιζέ, «Φάους» του Γκουνό, «Ελξίριο» του Έρωτα του Ντονιτσέτη και άλλα. Εδώ θα ακούσετε την περίφημη άρια από την όπερα «Κάρμεν» του Μπιζέ. Ο έρωτας είναι σαν ένα πουλί. Thank you.
jamais connu de loi. Si tu m'aimes, quand je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Si tu m'aimes, si tu m'aimes, oh, je t'aime. Ο ξαφνικός θάνατος του πατέρα της Κάλλας γίνεται αφορμή για να διακόψουν αυτές οι ηχογραφήσεις, τέλος πάντων, που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Τα ντουέτα αυτά, δυστυχώς, με τον Τη Στέφανο δεν κυκλοφόρησαν ποτέ σε δίσκους. Όμως η Κάλλας με τον Τη Στέφανο κάνει κι άλλο ένα εγχείρημα. Μια προσπάθεια ένταξη σε έναν άλλο χώρο, αφού όπως φαίνεται δεν έμεινε ευχαριστημένη από τις ηχογραφήσεις. Το 1973 λοιπόν, οι δύο καλλιτέχνες αναγγέλλονται ως σκηνοθέτες στο καινούριο ανέβασμα του Σικελικού Ισπερινού του Βέρντι, με το οποίο εγκαινιάζεται το θέατρο Ρέτζο του Τωρίνου. Η Κάλλας είχε τραγουδήσει το 1951 τον κύριο γυναικείο ρόλο, την Έλενα, και πίστεψε πως το έργο της ήταν οικείο και πρόσφορο για μια σκηνοθετική απόπειρα. Η ίδια είχε αναλάβει τους πρωταγωνιστές, ειδικά τη Σοπράνο, Ράινα Καμπαϊαβάνσκα, που θα τραγουδούσε την Έλενα, και ο Τη Στέφανο είχε την επιμέλεια των χοροδών. Το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό. Μια παράσταση συμβατική και άχρωμη, όπου κανείς δεν είδε την επέμβαση της Κάλλας, όπως φαίνεται σε δημοσιεύματα της εποχής. Μια διάφορη κίνηση των χοροδών και μια ξεπερασμένη κίνηση των ερμηνευτών. Η Κάλλας ήταν απούσα και ήταν φυσικό. Μια και σχεδόν ποτέ της δεν είχε ενδιαφερθεί για όλη την αντιμετώπιση μιας παράστασης. Ήταν μια μεγάλη ενστικτόδης ερμηνεύτρια και οι μεγάλοι ερμηνευτές του είδους αυτού σπάνια γίνονται σκηνοθέτες. Όσο Άβε Φαντσούλα θα ακούσουμε από την Κάλλας και τον Τη Στέφανο από την όπερα Μποέμ.
giorno. Curioso. Dammi il braccio, mia piccina. Obbedisco, signor. Che αποφασίζει λοιπόν σε μία ίστατη προσπάθεια να επανεμφανιστεί σε κονσέρτα. Η αντοχή της δεν θα της επέτρεπε πια ολόκληρη παράσταση. Ακούστηκε πως αποφάσισε αυτά τα ρεσιτάλ για να βοηθήσει τον Ντι Στέφανο. Τα τραγουδούσανε δηλαδή μαζί. Δώσ' μου μικρόφωνο. Ναι, το έχεις. Κάποιοι είπαν ότι ήταν παντρεμένη με τον Ντι Στέφανο, ήταν ο τρίτος της γάμος. Εγώ αυτό δεν το ξέρω. Δεν ξέρουμε αν αληθεύει, αλλά υπόθηκε και αυτό. Εφημολογείτο ότι υπήρξε παντρεμένη με τον Ντι Στέφανο. Πίσω τώρα από αυτή την επίσημη είδηση δεν κρύβεται ο πόθος για μια νέα επαφή με το χώρο της. Όπως είπαμε, είναι πολύ δύσκολο να κρατηθείς μακριά από το θέατρο εάν είσαι μια κάστα ντίβα, όπως ακριβώς η Μαρία Κάλλας, γιατί δεν είναι. Έτσι λοιπόν τον Οκτώβριο του 1973. Και ντίβα σκέτο χωρίς το κάστα. Ναι, έστω ντίβα. Αποφασίζει η Κάλλας και ο Ντι Στέφανο να εμφανιστούν ξανά στην σκιά του εαυτού της. Χαρακτήρισαν έτσι την Κάλλας κάποιοι κριτικοί και ίσως να είχαν και δίκιο. Αλλά μερικές στιγμές θα μπορούσε κανείς να πούμε να ξεχωρίσει μία φράση, ολόκληρο κομμάτι άριας που θύμιζαν την Κάλλας των παλιών ημερών. Και μετά τις τελευταίες εμφανίσεις οι οποίες έγιναν στην Ιαπωνία, το 1974 η Κάλλας κλείνεται στο διαμέρισμά της στο Παρίσι. Χρόνο με το χρόνο μαθαίνει το θάνατο των συνεργατών της και των φίλων της, κάτι το οποίο είναι πολύ άσχημο και για την ίδια. Τραγικό. Το χειρότερο για μια τέτοια ψυχολογία. Και φυσικά έρχεται το 1975 να τη συγκλονίσει ο θάνατος του Ωνάση, την ίδια χρονιά που ο Παζολίνι βρίσκεται δολοφονημένος και το 1976 ο Βισκόντι πεθαίνει μετά την τελευταία του ταινία, τον Αθώο, που αναπολύει την Τραβιάτα του 1955 με την Κάλλας. Θα μιλήσεις. Μόνη και απομονωμένη λοιπόν η Κάλλας περνά τις τελευταίες της μέρες χωρίς φίλους. Συνεχίζει να μελετά στο θέατρο του Σαν-Ζελιζέ στο Παρίσι, αλλά νιώθει πλέον ότι κανείς δεν την έχει ανάγκη. Τραγικό για μια ντίβα. Ναι. Λίγο αργότερα σταματά και τη μελέτη. Στα 53 της η Κάλλας είναι ήδη παρελθόν. Ακούει και ξανακούει τους δίσκους της, κυρίως τις ηχογραφημένες παραστάσεις της, και νοσταλγεί. Το τέλος ήρθε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1977. Μια καρδιακή προσβολή της χάρισε το θάνατο που μάλλον επιθυμούσε. Το σώμα της Κάλλας αποτεφρώθηκε, άλλωστε και η αγαπημένη από τις ηρωίδες της, η Νόρμα, λυτρώνεται στην πυρά. Και έτσι η τέφρα της ρίχτηκε στη θάλασσα του Αιγαίου. Από εκείνη τη στιγμή η Κάλλας έγινε αυτό που λέμε immortal, αθάνατη. Ακούτε την περίφημη άρια από την όπερα Τραβιάτα, το «Addio del passato», από τη Μαρία Κάλλας. Και έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα με την υπέροχη αυτή άρια.
Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με κάποια ευχάριστη ιστορία αυτή τη φορά, για να σας κρατήσουμε συντροφιά έτσι με ευχάριστες αναμνήσεις. Και η Μαρία Κάλλας ευχάριστη ιστορία είναι. Απλά η καημένη πέθανε λίγο νέα. Νομίζω ότι πολλοί θα θέλανε να έχουν τη ζωή της, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Όλα τα πράγματα στη ζωή μας είναι θέμα επιλογών. Και ο κάθε άνθρωπος επιλέγει επιλέγει το τίμημα που θα πληρώσει. Ναι. Όλοι μας πληρώνουμε κάποιο τίμημα. Πάντα στη ζωή. Ας μην το φιλοσοφήσουμε άλλο. Από μένα λοιπόν την Ελένη Μελισσίδη. Και από εμένα την Ευαγγελία Ουζουνίδου. Σας αφήνουμε με την υπέροχη άρια «Αντίο Νταλπασάτο» από την όπερα «Λα Τραβιάτα» και σας χαιρετάμε μέχρι την επόμενη Τρίτη, στις 7 η ώρα ακριβώς. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Oh.